Σκέπη Σταύρου, παρακαλώ. Όσο μιλάτε εκεί, Χρύσα Θε και Γιάννη, ο κύριος Αβέροφ Νοφίτου είχε πάει στο Προεδρικό για μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι οι δύο τους ήθελαν να συνεννοηθούν πριν προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση ο κύριος Αβέροφ Νοφίτου. Τώρα εδώ υπάρχει ικανοποίηση στα γραφεία εδώ. Επιχειρηματολογούν ότι η αντιπολίτευση Ακέλ Δίκο έχει καταγράψει μια αξιοσημείωτη ήττα. Μας τόνισαν ότι όχι απλά δεν κεφαλοποιεί την φθορά της κυβέρνησης, αλλά χάνει σημαντικές δυνάμεις. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα αποτελέσματα καταγράφονται μετά από 8 χρόνια συναγερμού στην εξουσία και ένα τοξικότατο κλίμα και με 14 κόμματα ενάντια στην κυβέρνηση και τον συναγερμό. Παράλληλα, αναγιγνώσκουν ότι με βάση τα αποτελέσματα, ο Οδυσσή έχει ροές προς άλλα πιο μικρά κόμματα, ιδιαίτερα προς το ΛΑΜ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σκέβη. Συνεχώς θα έρχομαστε κοντά σου. Αναμένουμε και δηλώσεις ακόμη και από τον αρχηγό του κόμματος στη συνέχεια. Να πάμε τώρα στο ΑΚΕΛ. Εκεί είναι ο Κυριάκος Πενεντέ. Παρακαλώ. Ερμός, οι εκτιμήσεις του συμφωνούν με όσα έχω υποστηρίξει προηγουμένως και είναι σε απόσταση με όσα λέει. Ωραία. Είδατε ότι σας είπα ότι πλανάτε πλάνη. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Χαραλαμπίδη και κύριε Τωρναρίδη. Σας είπα, είδε